Είναι πρόταση. Είναι πρόταση ή απόφαση. Εμείς απόφαση έχουμε πάρει, αλλά θέλουμε να ακούμε πάντα τις ομάδες. Θέλουμε να ακούμε πάντα. Εγώ αυτό που έχουμε εδώ, γιατί να σου πω κάτι. Αν έχουμε εδώ και ακούσουμε, να σας πω. Δεν είναι να συζητάμε, πρόεδρε. Αν έρθουμε εδώ και έχουμε πάρει εμείς μια απόφαση που είναι ανάδεια σε όλα τα σωματεία και από τα 20 σωματεία τα 19 μας λένε όχι, εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Α, εντάξει, εντάξει. Αλίμονα, γι' αυτό λέμε, θέλουμε να απόψε. Έλα, Νίκο. Εμένα αυτό το προβληματίζει είναι ότι σαν μια πρόταση. Σαν ναόν, θέλουμε το βίο τοπικό. Αλλά από τσέι που έχετε πάρει την απόφαση να παίξουμε στο Α, ναι, είμαστε μέσα. Όμως, αυτό που έχω πάρει εγώ κάτω, έχω υπολογίσει τα έξοδα του χρόνου με τις ομάδες που μπορεί να είναι, γιατί αν θα κατέβει Ελπίδα, μπορεί να κατέβει Καρδίλα, είναι 12 ομάδες. Το πρόσημο και τα έξοδα του Α με του Β, του Α είναι περισσότερα. Το ταξίδι σου όμως στο Μαρί ήταν ένα μην έχουμε διάλογο, σας παρακαλώ να μην έχουμε όλοι. Δεν κάνουμε παιδιά. Ένα. Αυτό που είπα πριν, δεν θέλω να πάρει το αν είναι πρόταση απόφαση. Ένα ταξίδι. Απλά θεωρώ ότι οι ομάδες του Β τοπικού, στο Α τοπικό και η δική μου ομάδα που έχει πιτσιρίκια, θα υπάρχει πρόβλημα. Τι εννοώ, θα υπάρχει μεγάλο χάσμα στις ομάδες. Πολύ μεγάλο χάσμα. Και θέλω να μου πείτε αν έχει υπολογίσει. Αν έχει υπολογίσει. Αν θέλουμε. Έτσι δεν κάνουμε, παιδιά. Δεν μπορούμε να. Θέλω να μου πείτε αν έχει υπολογίσει. Αν θέλουμε πρωτάθλημα σωστό, ωραίο, ανταγωνιστικό, όχι να πάμε για πρωτάθλημα. Ή ξεχωρίζουμε τους τρεις πάνω. Και τέσσερις ομάδες που θα παλέψουν για τρεις ομάδες. Και οι κάτω, δηλαδή, θα παίζω εγώ με τη Δημητσάνα. Θα παρακαλάω να μην φάω 7 γκολ. Μετά θα παίζω με την Ελπίδα. Μακάρι να κατέβει. Θα γίνεται μάχη. Θα ξαναπέζω με την Αιγαία. Γιατί είναι καλές ομάδες χρόνια στο αρθοπικό. Αυτό δεν έχω πρόταση να κάνω. Απλά θεωρώ ότι αν πρέπει να γίνει αυτό που θα γίνει, πρέπει να το δούμε όλο. Ο κορονοϊός, ναι, υπάρχει πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι δεν θα έχουμε το ποτάμι που θέλουμε. Και για να ανέβουμε επίπεδο στην Αρκαδία γενικά, παντού, κοινωνία, τα πάντα όλα, πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν ξέρω αν κάποιος διαφωνεί ή όχι, θα το πει. Αλλά νομίζω ότι προσωπικά για μένα, αν θα γίνει αυτό που είπα, θέλω Β, ναι, πάμε στο Α, αντί να πηγαίνουμε μπροστά, θα πηγαίνουμε προς τα πίσω. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν πα στο Α, σε μια ενιαία κατηγορία. Έχει τρεις καλές ομάδες. Δεν παίρνει μετά. Άκουσε. Ολοκλήρωσε. Α και Β. Ολοκλήρωσε. Και εμείς, σαν Επιτροπή, προβληματιστήκαμε το θέμα. Από τη στιγμή που είπατε ότι 4 τελευταίοι θα παίζουν στο Β του χρόνου. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι αν θα παίζουν στο Β. Γιατί υπάρχει περίπτωση, αν πιάσει το εγχείρημα αυτό που είπατε, να μην υπάρχει Β. Αν το ζητήσουν οι ομάδες. Αν είναι καλό, πολύ να αρέσει. Εμείς, Νίκο, βάλαμε τα πράγματα και τα ζητήσαμε λίγο και είπαμε. Θα χάσουμε σε ανταγωνισμό, αλλά να ζητήσουμε και κάποια άλλα πράγματα. Μικρότερες μετακινήσεις. Λιγότερα έξοδα. Ελοχεύει ανά πάσα στιγμή ο κίνδυνος να διακοπεί το πρωτάθλημα. Να μην ανοιχτούν οι ομάδες και κάνουν μεταγραφές κτλ. Με αυτό το σκεπτικό. Αυτό είναι το σκεπτικό μας. Είναι μία περίοδος μεταβατική. Κανένας δεν ξέρει ή μας ξημερώνει. Σαν Β όμως, σαν Β, σε σχέση με πέρυσι, έχω λιγότερο τα κινήσεις σαν μοθέτους. Άκουσέ με. Επειδή είναι τρεις ομάδες στην κοινουρία, ας πούμε, μπορεί να το πεις αυτό. Για σκέψου όμως τώρα την αντίστροφη. Εγώ μιλάω για τη δική μου ομάδα. Συμφωνώ σε αυτό. Εμείς κοιτάμε λίγο σφαιρικά το θέμα για όλες τις ομάδες. Αυτό που λες, το ασπαζόμαστε. Εντάξει, ωραία. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Όχι, συμφωνώ. Έλα, Δημήτρη, ποιος είναι μετά. Λάτσις. Από όλα.
Καλά, είπαμε τέτοιο, περίμενε. Απόλλων, ναι. Έλα, βάζει σίγουρα, Απόλλων. Σταμάτησε, σημώτησε. Ναι. Σας είχαμε στείλει και γράμμους πάνω στην πρότασή σας, ότι συμφωνούμε γενικά με το πλαίσιο. Απλώς θα θέλαμε, αφού είπατε κι εσείς, αυτό να μην είναι για μία χρονιά μεταβατική περίοδο, να είναι για δύο χρονιές, να μην πέσει κανένα στην πρότα. Να είναι, νομίζω, να πάει καλά, για μόνιμα, γιατί. Ναι, εντάξει, και για το θέμα των μετακινήσεων και για το θέμα ότι μπορούν να πάρουν ευκαιρίες στα μικρότερα παιδιά πιο εύκολα σε αυτό το πράγμα. Πολλά τα καλά. Και δεν θα υπάρχουν τόσο μεγάλα έξοδα για τις ομάδες, σε θέμα να επενδύσουν σε παίκτες, δεν ξέρω, θα πρέπει να πω άλλες ομάδες παίκτες. Νομίζω γενικά είναι καλό. Καλή σαν πρόταση. Είναι πολύ καλή. Αυτό. Ωραία στο Άρη. Αστέρας. Ο Άρης δεν είναι τώρα. Έχει ο Αστέρας είναι το δικό του γνώμη. Α, το δικό του. Αστέρας, το γνώμη τώρα είναι για τους ανθρώπους που τις ομάδες που έχουν το δικό τους προγραμματισμό, τις δικές τους σκέψεις, δεν θα ήθελα. Ο Αχιλλέας. Εκπροσωπώντας για πρώτη φορά τον Αχιλλέα σε αυτή τη συνέλευση, εμείς γενικές γραμμές έχουμε θετική απάντηση όσον αφορά το θέμα που έχει τεθεί. Γενικά το βλέπουμε θετικά. Πέρα από αυτό όμως θα ήθελα να θέσω 2-3 θεματάκια τα οποία αφορούν και όσον αφορά τα θέματα κόστους, όσον αφορά ένα το θέμα, να ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή, κατά πόσο χρειάζεται, είναι υποχρεωτικό το υποχρέωση του προπονητή με επιστοποιητικό. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να θέσω είναι το θέμα του κατά πόσο μπορούμε να μειώσουμε τα έξοδα των διαιτητών, έστω και κατά 15 ευρώ, μια πρόταση την οποία θέλω να κάνω, το οποίο το θεωρούμε και αυτό λογικό μέσα στα πλαίσια τα οποία υπάρχουν και ζούμε αυτή την εποχή. Και γενικά, αν μπορούμε να, κατά πόσο μπορούμε να ανεβούν οι επιχορηγήσεις οικονομικά σε σχέση με το πρωτάθλημα το οποίο θα ξεκινήσει του χρόνου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πάντως, γενικά είμαστε θετικοί ως προς την πρόταση και θέλουμε να δούμε κάποια άλλα θέματα τα οποία έχουμε και θέλουμε να συζητήσουμε. Ευχαριστούμε. Να απαντάμε λίγο στους προπονητές, γιατί ενδιαφέρει όλους. Όπως ξέρετε, κάναμε πέρυσι τον Απρίλιο σχολή προπονητών UEFA SET. Και κάναμε και ένα σεμινάριο UEFA DE, που ήταν για τις υποδομές. Το έχουμε πει και άλλη φορά, δυστυχώς δεν είχαμε μεγάλη ανταπόκριση από την Αρκαδία. Ήρθανε άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ελλάδος, από την Κρήτη, από την Ήπειρο, από την Κέρκυρα. Δεν εκμεταλλευτήκαμε αυτή την ευκαιρία. Η υποχρέωση για προπονητή είναι από την ΕΠΟ. Και πέρυσι καταφέραμε για μία χρονιά να πάρουμε μεταβατικά λιγότερο πρόστιμο. Αν το δείτε, είναι σε όλες τις ενώσεις, στην Α κατηγορία, όποιος δεν έχει προπονητή, 100 ευρώ τον αγώνα. Εμείς προσπαθήσαμε, επειδή δεν υπήρχε ικανός αριθμός προπονητών, πήραμε μία παράταση με 50 ευρώ το πρόστιμο και προχωρήσαμε σε καινούργια σχολή προπονητών. Προγραμματίζαμε. Μας βρήκε ο κορονοϊός και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει περάσει από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ η σχολή προπονητών στην Αρκαδία, αλλά δεν είμαστε σε θέση, γιατί δεν είναι και η Επιτροπή, να μας πει πότε θα γίνει αυτό. Όλα είναι μετέωρα. Από τη στιγμή που θα κάνουμε και τη νέα σχολή προπονητών, δεν θα υπάρχει δικαιολογία και θα πρέπει όλες οι ομάδες, είτε είναι στο Α είτε στο Β, για να ξεκαθαρίσουμε αυτό, θα έχουν υποχρεωτικά προπονητή. Φέτος, πιστεύω ότι επειδή είναι περίοδος δύσκολη, δεν μπορούμε να κάνουμε την σχολή προπονητών που θα έδινε το δικαίωμα να εξωθούμε με τις άλλες ενώσεις. Πιστεύω ότι θα πάρουμε για φέτος όμως μια παράταση. Πιστεύω, δεν είναι απόλυτο αυτό, γιατί είναι κανονισμός από την ΕΠΟ. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι έχουμε καλή συνεργασία και δείχνουν κατανόηση, δεν θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Επίσης μια άλλη πρόταση όσον αφορά για το θέμα του δικηγόρου. Αν μπορεί να υπάρχει δικηγόρος ενιαίος για όλα τα σωματεία.
Όχι, είναι, όχι, είναι για τις εκλογές. Mm. Όχι, είναι, είναι, αυτό είναι νόμος, δεν μπορεί να... Πρόεδρε, να συνεχίσω λιγάκι στο... επειδή έχουμε βάλει μία σειρά... Πάνω στο ίδιο θέμα, φιλοχόμενος, σε αυτή τη σειρά σου. Όχι, πάνω στο ίδιο θέμα είναι να σας βοηθήσει για τους προπονητές. Εγώ πήρα ο ίδιος τον κύριο Ηλιόπουλο, που είναι πρόεδρος των προπονητών, και του ζήτησα να μου προτείνει τρία άτομα που είναι προπονητές. Που δεν έχουν δουλειά, θέλω ψάχνουν για προπονητή του. Λοιπόν, μία πλήρη αδιαφορία. Μας είπε στο τέλος, μετά από δεύτερη όχληση που του κάναμε, ότι θα μας τηλεφωνήσει, να μας απαντήσει. Όσο πήρε σε ένα τηλέφωνο, τόσο πήρε και εμάς. Δεν υπάρχουν σε αυτό. Δεν υπάρχουν. Άκουσε, βρε. Και όλα τώρα, οι πιο πολλές ομάδες, οι πιο πολλές ομάδες έχουν εξυπηρετηθεί. Καταλαβαίνετε πώς έχουν εξυπηρετηθεί. Δηλαδή, παίζουμε. Τώρα, με αυτό που κάνουμε, είναι ότι παίζουμε. Παίζουμε τους εαυτούς μας. Λοιπόν, στο θέμα των διαιτητών, για τη μείωση. Στο θέμα των διαιτητών, θέλω να πιστεύω ότι στα πλαίσια της καλής εργασίας που έχουμε τους διαιτητές θα συζητήσουμε και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι και από την πλευρά τους υπάρχει διάθεση να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχει κατανόηση και πιστεύω ότι το θέμα θα λυθεί. Προχωράμε. Βρασίες. Και εμείς συμφωνούμε με την προδοσία. Το θέμα είναι το, να προσέξουμε λιγάκι το, με το γεγονός ότι οι ομάδες που θα πέφτουν τώρα. Τώρα μην πέφτει μια ομάδα, δεν θα υπάρχει μια διαφορία. Είπαμε ότι πράγματι σε ανταγωνισμό την πρόταση. Δεν είναι κάποιος 20.000 για να μην πέσει το χρόνο. Ωραία, και πρέπει να πληρώνει 20.000 για να μην... Σε παρακαλώ, δεν θα βγάλουμε άκρη. Δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτό. Λοιπόν, τελείωσες η Δημητσάνα. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε στείλει τις προτάσεις μας. Πραγματικά θα τις αναφέρω τις ενστάσεις μας στο κοινό σχέδιο που έχετε αποφασίσει. Θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα όπως παράδειγμα ήταν πέρυσι τόσο στην Α όσο και στη Β κατηγορία. Απλά θα περιμένουμε το δεύτερο, το play-offs δηλαδή, για να μπορέσουμε να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω κατά πόσο θα εξυπηρετήσει τις ομάδες αυτό οικονομικά. Θεωρώ ότι περισσότερες ομάδες θα ζημιωθούν παρά θα ωφεληθούν. Από τι? Οικονομικά. Σταμάτα, φίλε, φίλε Έλληνες. Μιλάει, σεβασμό ρε, όταν έρθει η ώρα σου μίλα. Και το κάνεις μόλις. Το πιο βασικό... Και το πιο βασικό πιστεύω ότι δεν ωφελεί την ΕΠΣ Αρκαδίας, αφού δεν υπάρχει γάμα κατηγορία, να λέει ότι δεν υπάρχει και β' κατηγορία. Θεωρώ ότι υποβαθμίζεται σαν ομός, σαν ΕΠΣ, να μην έχουμε δύο κατηγορίες, όταν οι άλλοι νομοί έχουν και δύο και τρεις ομίλους στην κάθε κατηγορία. Αυτές οι απόψεις. Χαρά μας ήταν και εμάς να έχουμε 50 και 100 σωματεία. Είπαμε ότι στο θέμα του ανταγωνισμού, όντως, οι πρώτες το συζητήσαμε κι εμείς. Αλλά πιστεύουμε ότι αν θα βάλουμε σε μία ζυγαριά, οικονομικά, αλλά και από άποψη υγείας, γιατί τώρα, όταν θα πει ένα παιδάκι από το Λεωνίδιο να πάει στη Μεγαλόπολη, να κάνει θέση όλο με το λεωφορείο και ο κάθε γονιός θα φοβάται. Σου λέει τρεις ώρες να πάει, τρεις ώρες να έρθει, να παίξει, να κάνει. Είναι και θέμα οικονομικό η μετακίνηση. Πιστεύω ότι οι ομάδες είναι κερδισμένες με τις μετακινήσεις. Πάρα πολύ. Διαφωνώ σε αυτό, αλλά δεν πάω να ακούω την άποψή σας. Δηλαδή, η Δημητσάνα με λίγα λόγια είναι αρνητική σε αυτό το έτσι. Ναι. Ωραία. Η Δόξα. Καλησπέρα και από εμάς. Όπως ξέρετε, έχουμε καταθέσει και γράφω στις προτάσεις μας. Συμφωνούμε επί της αρχής στην πρόταση της Ένωσης. Και μάλλον προβλημάτισε στην για να διαμορφώσουμε άποψη. Κάναμε συμβούλιο, μας προβλημάτισε και με κάποιους προβληματισμούς, κάποιες ενστάσεις που έχει ο Νίκος, είναι απόλυτα λογικές ενστάσεις. Απλά κατανοώντας φέτος ότι θα κατανοήσουμε όλοι ότι είναι μια χρονιά που δεν ξέρουμε αν θα ξεκινήσει, πώς θα εξελιχθεί και πώς θα τελειώσει. Οπότε όλοι μας
Εμείς παραδοσιακά σαν ομάδα θέλουμε τον ανταγωνισμό, θέλουμε να υπάρχουν δύο κατηγορίες. Σωστό είναι αυτό να γίνεται, αυτό είναι το υγιές. Αλλά με δεδομένων των συνθηκών συμφωνούμε στο να υπάρχει φέτος αυτή η μεταβατική. Ας μην πούμε Α, ούτε Β, ας πούμε μια μεταβατική περίοδο. Έτσι, οπότε σε αυτό είμαστε σύμφωνοι. Από απαντήσατε στο θέμα, μια πορεία που είχατε το θέμα του προπονητή, απαντήθηκε από εσάς. Να δούμε το θέμα των ηλικιακών κατηγοριών και θα βρούμε και στοχή και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Έτσι, να το δούμε αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και, και προς τα πάνω, τις ηλικίες και προς τα κάτω, έτσι. Και βέβαια, αν είναι εφικτό, μιας και όπως είπαμε ότι θα είναι μια μεταβατική χρονιά και μια κατηγορία ιδιαίτερη, αν συμφωνούν οι περισσότεροι και είναι εφικτό από εσάς με το καταστατικό της Ένωσης και προβλέπετε να μην υπάρχει τουλάχιστον για φέτος υποβιβασμός, ας το συζητήσουμε και αυτό. Και εμείς είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε. Να μην υπάρχει υποβιβασμός. Που σημαίνει όμως ότι αυτόματα και τη νέα χρονιά θα ισχύσει. Ναι, αυτό. Έχετε δίκιο. Αυτό ουσιαστικά δηλαδή πάρουμε απόφαση για δύο χρόνια. Άμα γίνει αυτό. Άμα πάρουμε απόφαση. Μα εμείς κάναμε την πρόταση για ένα δίκιο. Γι' αυτό είπα ότι. Ναι, μεν πρόταση και, αλλά θα ακούσουμε εσά. Αν τεθεί σε δίκτυο και περάσει αυτό, θα ζητήσει η πλειοψηφία ανήμωση. Ωραία, τελειώσαμε. Ναι, ευχαριστώ.